Για να δούμε λοιπόν τι επιλογές κάνανε οι δύο αρχηγοί. Κάτσε να δεις, Λεωνίδας, περίμενε. Ξεκίνησες χωρίς το φιλαράκι σου. Τι κάνεις. Ξεκίνησες χωρίς το φιλαράκι σου. Όχι. Προστεύω. Ξεκίνησε να λες. Ένα μικρό πρόλογο έκανε, ένα μικρό πρόλογο. Ξεκίνησες να παρλάρεις χωρίς να Λεωνίδα, περιμένουμε τον Λεωνίδα για να ξεκινήσουμε, είπα. 3-2-1. Πάρ' το. Πάρ' το πάνω σου. Τι έχει απομείνει. 39 λεπτά για την προετοιμασία. Και αν είχε εστιατόριο η Χριστίνα, ποιον θα έπαιρνε για σου σεφ. Γιατί δεν το ρωτάς. Γιατί είσαι πιο κοντά. Χριστίνα, ο Λεωνίδας ρωτάει ότι αν είχε εστιατόριο, ποιον θα έπαιρνε για σου σεφ. Σήμερα που βλέπω το Σοφοκλίν πως δουλεύει, νομίζω θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Σόφο έπαιρνα κι εγώ. Πρόσεξε τι λες. Βασικά θα μείνω στο Σόφο σήμερα. Λεωνίδα. Τι. Περιμένει ο Λευτέρης. Α, ρωτάω τον Λευτέρη. Λευτέρη, πώς πάει η προετοιμασία. Μια χαρά. Να σου κάνω μια ερώτηση. Αν είχες μαγαζί. Λευτέρη, περίμενε. Πάμε. Καινούργιο είναι αυτό τώρα. Λευτέρη, ποιον θα έπαιρνες για σου σεφ αν είχες μαγαζί. Σε ένα μαγαζί δεν υφίσταται να έχεις μόνο έναν σου σεφ. Άσε ρε. Ανάλογα το μαγαζί, οπότε θα έπαιρνα δύο. Θα έπαιρνα τον Κώστα και τον Νίκο. Για πες ποιος. Τον Κώστα και τον Νίκο. Και από τους Μπορντό ποιον θα έπαιρνες. Ποιος θα έπαιρνα σου σεφ. Μάλιστα. Τον Σοφοκλή. Έχει πολύ ζήτηση ο Σοφοκλής. Ναι. Εντάξει. Και junior σου σεφ τον Νίκο. Μάλιστα. Λόγω ηλικίας και εμπειρίας. Λόγω ηλικίας και εμπειρίας. Ποιος είναι ο Νίκος. Ποιος είναι ο Νίκος. Ηλίας το λένε. Ο Ηλίας είναι αυτός. Ηλία. Τι είπα. Νίκο. Τον Ηλία. Έχει μόνοι με τον Νίκο, τι να κάνουμε. Πώς έλενε. Θέλετε να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Όχι, όχι. Πάμε να καθόμαστε πάνω από το κεφάλι των παιδιών. Έχουμε τελειώσει με τον Λευτέρη. Ε? Έχουμε τελειώσει. Βεβαίως, βγάλε τα. Με επιτρέψεις, ε. Ναι, σε. Ωραία. Το έχει βάλει ο Τζον Μάικ.